Open Mall θα αποκτήσει η Αλεξανδρούπολη. Το ανοιχτό κέντρο εμπορίου τη πόλη θα υλοποιηθεί μέσω προγράμματο που εντάσσεται σε μια γενικότερη πιλωτική δράση του Παλαιού Υπουργείου Ανάπτυξη και Νήν Οικονομία, με επεμβάσει στην παραδοσιακή εμπορική αγορά, αλλά και με παρεμβάσει εξυγχρονισμού στον τρόπο με τον οποίο ασκείται η εμπορική δραστηριότητα στι επιχειρήσει και στι συναλλαγέ με το ευρύ κοινό. Από τον Απρίλιο του 2015 έχει εγκριθεί το επενδυτικό σχέδιο που αφορά την Αλεξανδρούπολη και μάλιστα πρόσφατα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο τη περιοχή εγκρίθηκαν ήπιε αστικέ που προβλέπει. Παράλληλα, να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει ωφέλη που θα απολαμβάνουν και οι καταναλωτέ. Δημιουργούμε ένα σύστημα επιβράβευσης καταναλωτών βάσει των αγορών των οποίων θα κάνουμε. Θα υπάρχει μια κάρτα, μια κάρτα πόλη μέσω τη οποία θα μπορεί ο καταναλωτή να έχει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου συγκεκριμένες εκπτώσεις από τις με το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου και βέβαια μια σειρά δράσεων αναφορικά με την προβολή τη ε, της πόλης και της αγοράς της τόσο στον τόπιο καταναλωτικό κοινό όσο και στο ευρύ κοινό, είτε αυτό έχει να κάνει με την, ε, με την ελλαδική περιφέρεια είτε έχει να κάνει με το εξωτερικό. Εκτό των άλλων ενεργειών, προβλέπεται η εγκατάσταση ενό μεγάλου πληροφοριακού περιπτέρου και ενό μικρότερου επί τη Λεωφόρου Δημοκρατία και Πλησίων του Δημαρχείου τη Αλεξανδρούπολη και το δεύτερο στην πλατεία του Φάριου αντίστοιχα. Εκεί λοιπόν θα είναι εγκατεστημένε διαδραστικέ οθόνε, κατά τι οποίε οι καταναλωτέ, οι οποίοι θα μπορούν είτε να βγάζουν την κάρτα, είτε να πληροφορούνται αναφορικά τόσο με τι επιχειρήσει, όσο και με τα υπόλοιπα, αν θέλετε, πολιτιστικά στοιχεία και ενημερώσει που, που διαθέτει ή μπορεί να έχει η πόλη μα. Η πρωτοποριακή αυτή πιλωτική δράση ξεκινά με 50 συμπευλημένε επιχειρήσει, ωστόσο από τι αρχέ του 2016 θα είναι εφικτό ο Σύλλογο να δεκτεί εκ νέου αιτήσει από επιχειρηματίε για εισαγωγή στο πρόγραμμα, αφού στόχο είναι να ενταχθεί το σύνολο των επιχειρήσεων τη περιοχή, καθώ τα ωφέλη που αποκομίζουν τα καταστήματα σύμφωνα με το Σύλλογο είναι πολλά περισσότερα από την καταμόνα δραστηριοποίησή του. Όσον αφορά το πότε θα είναι σε θέση οι καταναλωτέ να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα των αγορών του σε αυτό το πλαίσιο. Ο κύριο Χατζη Μιχαήλ επισημαίνει ότι θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου ώστε να ολοκληρωθούν οι έστω μερικώς διαδικασίες ως την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Βρισκόμαστε εν αναμονή της χρηματοδότησης, της πρώτης φάσης της χρηματοδότησης. Θα υπάρχουν δύο χρηματοδοτήσεις. Αυτή τη στιγμή αναμένουμε το 50% του, του εγκεκριμένου προπολογισμού μας ως προκαταβολή προκειμένου να μπορέσουν να έρθουν τα απαραίτητα προϊόντα και να, να, δημιουργηθούν και τα αντίστοιχα software προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει. Από εκεί πέρα ευελπιστούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα μπορούμε να ξεκινήσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως θα έχουμε μία πλήρη εφαρμογή εντός του 2016, διότι αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα πρέπει να υπάρχει μία εντός αγωγικών εκπαίδευση τόσο των αντίστοιχων επιχειρήσεων και των υπαλλήλων τους, όσο κυρίως και του καταναλωτικού κοινού.